Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Θανάτου εορτάζομεν νέκρουση, άδου την καθαίρεση, με την Ανάσταση του Κυρίου εορτάζομαι τον θάνατον του θανάτου, γιατί ο Κύριος ανέστη και επάτησε και νίκησε τον θάνατο. Θανάτο, θάνατο πατήσας. Άρα, όπως λέγει και ο Ρος Χρυσόστομος, έρχεται ώρα. Yes. Χριστός Ανέστη. Yes. Και ουδής έρχεται ώρα και ουδής επιμνήματος. Δεν θα μείνει κανένας στο τάφο μέσα. Αφού εορτάζουμε άδου την καθαίρεση. Θα το εξηγήσω αυτό. Άδης είναι ο σκοτεινός εκείνος χώρος όπου κατακλείονταν οι ψυχές όσων απέδεισκαν προ Χριστού και ήταν σκοτεινός ο χώρος. Γιατί σκοτάδι βασίλευε στις ψυχές των ανθρώπων, όλων. Αυτός ο χώρος καταργήθηκε. Δεν υπάρχει για τους αναστημένους, για εκείνους που εορτάζουν τον Αναστάντα Χριστό εκ νεκρών. Τέρμα και τελείωσε, γιατί φωνάζει ο Ιμνουδός, το φωνάζει και ο Απόστολος Παύλος και λέει «Η Χριστός εγίγερται ουδής επιμνήματος». Αφόσον αναστήθηκε ο Χριστός, δεν θα μείνει κανένας απολύτως στα μνήματα. Θυμίζει αυτή η φράση τη μεγάλη ημέρα του Κυρίου. Θα έρθει και οι μεν δίκαιοι απελεύσονται η ζωή αιώνιων, δηλαδή στην αιώνια ημέρα, την 8η ημέρα της Αναστάσεως, οι δίκαιοι. Οι δε αμετανοήτως αμετανόητοι, αμαρτωλοί, χωρίς να έχουν βάλει ποτέ στο μυαλό τους τη μετάνοια, εις κόλαση αιώνιων να απελεύσονται. Θα πάνε σε αιώνια κόλαση. Πλην όμως, και οι μεν πρώτοι που θα αγκαλιάσουν τον Κύριο στην κοινή Ανάσταση, που θα αναστηθούμε όλοι, και οι δε που θα απέλθουν εις την κόλαση, στην κατάσταση, κόλαση είναι κατάσταση, προκειμένου κατάσταση, στην κατάσταση εκείνη του αφορήτου και ατελείωτου αναστεναγμού που αυτοί το επέλεξαν,
δεν τους δίνει ο Κύριος, γιατί είναι αγαθός ο Κύριος. Τιμωρία δεν τιμωρεί ο Κύριος προς Θεού, είναι επιλογή. Επιλέγω το φως, πορεύομαι το φως. Επιλέγω το σκότος, πορεύομαι στο σκότος. Επιλέγω ακατάστατη ζωή, αυτή και ζω. Επιλέγω ζωή Κυρίου, ζω τον Κύριο. Είναι επιλογή. Ανάλογα με την επιλογή και η κατάσταση που, που θα ζει η ψυχή στην άλλη ζωή. Τελείωσε, δεν είναι. Άντε και ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο. Θέλω Θεό, εγώ Θεό. Και είναι μέσα μου. Δεν θέλω. Τελείωσε. Δεν τον αφήνω να μπει μέσα μου. Δεν έχω χαρά, δεν έχω αιώνια ζωή. Άδου λοιπόν εορτάζουμε την καθαίρεση. Άλλην βιωτήν, δηλαδή άλλων τρόπων ζωής ζούμε με την Ανάσταση του Κυρίου. Δεν ζούμε τη ζωή της ύλης, δεν ζούμε τη ζωή του σκοταδιού, ζούμε το φως που φωνάζει η Εκκλησία και ο Κύριος. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όταν οι προπάτορές μας, ο Αδάμ και η Εύα, επέλεξαν, διάλεξαν, όχι την εντολή του Κυρίου για να κάνουν άφθαρτο το σώμα που είχαν λάβει, η εντολή του Κυρίου ήταν οριοθέτηση. Πώς λέμε, μπαίνεις στο αυτοκίνητο και σου λέει στον δρόμο με 50 χιλιόμετρα, γιατί είναι στροφή, άμα πας με 100 θα πας στον κρεμό. Είσαι υποχρεωμένος να πας με τα 50 για να πας σώος και ευλαβής. Αν επιλέξεις και πας με 100, θα πας στον κρεμό και θα σκοτωθείς. Αυτό ήταν η κεντρική του Κύριου, ήταν μία προειδοποιητική, ότι εγώ σου λέγω να μην κάνεις αυτό, γιατί αυτό μυρίζει θάνατο. Και εσύ, αν επιλέξεις αυτό, θα πεθάνεις. Αν επιλέξεις την εντολή μου, η εντολή μου είναι ζωή αιώνιος, το λέει ο Κύριος. Ο λόγος μου και η εντολή μου είναι ζωή αιώνιος. Παραβίασε, έκανε υπέρβαση ο Αδάμ και η Εύα και απέθαναν διπλό θάνατο. Πέθαναν διπλό θάνατο. Είδαν η μέρα φάγεται, όποια μέρα φάτε, είπε ο Κύριος, από τον καρπόν που εγώ σας λέω να μην φάτε, θανάτο αποθανίστε. Άρα, το προσέξουμε αυτό, θα πεθάνετε με θάνατο. Θα πεθάνετε. Επομένως, θα πέθαιναν άμα παρέβαλε την εντολή. Δεν πέθαιναν πριν. Δεν είχε περάσει ακόμα ο θάνατος από πάνω τους. Πορεύονταν, βάδιζαν το δρόμο της αθανασίας. Ζούσαν χωρίς να έχουν αγκαλιά αυτόν που έχουμε εμείς και λέμε τον έχουμε στη τσέπη, Βαγγέλη, το θάνατο. Ο θάνατος τους ήταν άγνωστος. Εντελώς άγνωστος. Μόλις έφαγαν, αυτομάτως κατάλαβαν ότι έχουν πάνω τους το σαρκείο που έχουμε και εμείς τώρα και ότι πρόκειται αυτό να υποστεί φθορά και να κουρδίσει θάνατος. Δεν πέθαναν όμως αμέσως το σωματικό θάνατο. Σωματικό θάνατο δεν πέθαναν. Ξέρετε, ανάλογα
με το παράπτωμα, λένε οι νόμοι οι ανθρώπινοι, ακολουθεί και κάποια τιμωρία. Έτσι λέει η λογική, έτσι λέει και το δίκαιο. Ανάγκη με το παράπτωμα που κάνεις και να τιμωρηθείς. Αν ακολουθούσε, αμέσως, μόλις έφαγαν, μόλις έκανα παρακολή, γιατί εδώ είναι, όλα έχουν και το νόημά τους. Δεν άπλωσαν το χέρι, γιατί ήταν δέντρο, υλικό, μήλο όπως λένε, και έκοψαν και έφαγαν. Όχι. Είναι πνευματικός ο νόμος. Ήταν πνευματικός ο Θεός, πνευματικός είναι ο Θεός. Δεν μπορούσε να τους πει, ξέρεις, αυτό είναι μήλο, το βλέπετε καλά, μην το φάτε, θα πεθάνετε. Ήταν πνευματική εντολή. Πνευματική εντολή. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, τώρα στο λόγο περί Αναστάσεως το λέει. Μάλλον ότι, τι λέει, το δέντρο είναι για να καταλάβουμε εμείς ότι έπρεπε να υπακούσουν σε κάποια εντολή που έλεγε μη φάτε, μα που δεν ήταν όμως υλικός καρπός, αλλά ήταν κάτι το εντελώς πνευματικό. Ο δρόμος που ήταν να βαδίσουν οι προπάτορες, ο δρόμος, οδηγούσε στη θέωση. Δηλαδή, τους έφτιαξε αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, τους είπε, θα φτάσετε εκεί, είναι το τέλος και αυτό ονομάζεται θέωση, θα γίνετε μικρή θεή. Γιατί και εγώ θεός είμαι και τα παιδιά μου θέλω να γίνουν και αυτά θεοί. Το λέει αυτογραφή, το λέει, εμείς θεοί είστε, εσείς, εμείς όλοι είμαστε θεοί. Γι' αυτό είμαστε και αδέρφια του Κυρίου. Συνεπώς, θα έφταναν, θα διάνυαν το δρόμο που οδηγούσε στη θέωση, να γίνουν θεοί. Αλλά ο χρόνος δεν ήταν 50, 100 χρονών, 200 κλπ. Ήταν χρόνος που ο Θεός τον είχε καθορίσει και τώρα γνώριζε πότε θα φτάσουν. Ο Αδάμ και η Εύα έκαναν την εξής παρανομία, παράβαση. Θέλησαν να μικρύνουν τον χρόνο, να πάνε πιο γρήγορα στη θέωση και όχι διά της υπομονής, που είναι μεγάλη αρετή υπομονή. Έπρεπε να σκύψει το κεφαλάκι τους κάτω και να πούνε γεννηθεί το θέλημά σου, όπως εσύ Κύριε και Θεέ μας ορίζεις, έτσι και θα κάνουμε. Θα φτάσουμε στη θέωση όποτε εσύ ο ίδιος το ορίζεις. Βιάστηκαν να πάνε πιο γρήγορα. Αυτό είναι, έφαγαν, που λέμε έφαγαν το απαγορευμένο καρπό. Αυτός είναι ο απαγορευμένος καρπός, το καταλάβατε. Δεν είναι καρπός, επαναλαμβάνω, είναι πρόωρη, πρόωρη επιθυμία να γίνουν θεοί. Πρόωρη επιθυμία να γίνουν θεοί. Μην βιάζεσαι να γνωρίσεις αυτό που θα σου δώσει άλλος την ώρα που πρέπει. Και στη γη όλα τα πράγματα με την ώρα τους είναι. Άμα τα εκβιάζεις, δεν είναι καλά. Τίποτα δεν είναι καλό που το εκβιάζεις. Λοιπόν, βιάστηκαν ο Αδάμ και η Εύα. Και στη βία ακολουθεί το σκόνταμα. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη λέμε. Ακολούθησε αυτό που διάλεξαν. Το να πεθάνουν, αλλά όχι την ίδια στιγμή. Όχι αμέσως. Ξέρετε γιατί?
δεν θα καταλάβαιναν καν ο Αδάμ και η Εύα, αν αμέσως πέθαιναν την τιμωρία που λέγεται θάνατος. Δεν το καταλάβαιναν, παπ, πέθανες, τελείωσε. Δεν καταλαβαίνεις τι είναι ο θάνατος αν πεθάνε, άμα ήδη έχεις φύγει. Γι' αυτό παραχώρησε η θεία, σκοτώνει ο μεγάλος γιος το μικρό γιο, ο Κάιν τον Άβελ, βλέπει το παιδί του ξάπλα, πόνεσε η καρδιά του, πολύ περισσότερο από ότι θα πονούσε, αλλά αν έβλεπε τον εαυτό του, γιατί γονιός ήταν και του παιδιού ο θάνατος είναι 100 φορές θάνατος, πόνεσε στο δεμπέρι και κατάλαβε ότι είναι ο θάνατος. Δεν ήταν πεθαμένος όταν γνώρισε το θάνατο. Πριν δεν γνώρισε το θάνατο. Όλοι λέμε, Κύριε, εμάς που είμαστε γονείς, πάρε μας. Τα παιδιά μας, άφησε τα. Γιατί είναι μεγάλος ο πόνος. Στον πόνο το μεγάλο γνώρισε το θάνατο. Πέθανε το παιδί σωματικά, ο Άβελ. Όχι όμως και πνευματικά. Ο Άβελ τον γιορτάζει η Εκκλησία ως δίκαιο. Δίκαιο Άβελ. Είναι δηλαδή εν το παραδείσο μαζί με τον Κύριο. Αυτός είναι ο σωματικός θάνατος. Ο θάνατος του Άβελ, ο θάνατος του Αδάμ, του σώματος. Αλλά η παράβαση της εντολής του Θεού είναι πνευματικός θάνατος. Όταν λέει ο Γιώργος Παΐσιος, λέει ο Γιώργος Παΐσιος, έλεγε, γράφει και το διαβάζουμε σε βιβλία. Ναι, είναι γραπτά. Έλεγε λοιπόν ο Γιώργος Παΐσιος, το δεχόμαστε, έλεγε, άμα είναι έλεγε, έλεγε. Ότι παραβαίνεις τον νόμο του Θεού. Μία φορά σου κοστίζει πολύ αν είσαι καθαρός άνθρωπος. Αν είσαι άνθρωπος με αρετή, σου κοστίζει πάρα πολύ. Το παραβαίνεις δεύτερη φορά, σου κοστίζει, αλλά όχι όσο σου κόστιζε την πρώτη. Κάνεις κατ' επανάληψη την παράβαση, αρχίζεις και γίνεις λίγο ανέστητος. Και συνηθίζεις. Συνηθίζεις και λες, βαριέσαι, άνθρωπος είμαι κι εγώ, αδυναμία σε έχω. Έτσι, δεν είναι. Και φτάνεις και στο σημείο να καπακώνεις τη συνείδησή σου και να μην χαμπαρίζεις αν έχεις κάνει, να μην το χαμπαρίζεις. Κάνεις αυτό που γίνεται με το θάνατο το σωματικό. Χαμπαρίζει ο πεθαμένος τι γίνεται γύρω του. Αλλά τόσο χαμπαρίζει και ο πεθαμένος πνευματικά, λόγω επαναλήψεως του κακού, την αμαρτία. Σου λέει δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα η αμαρτία. Το περνάει για ένα τίποτα. Έχουμε λοιπόν διπλό θάνατο με την παράβαση του Αδάμ και τη Εύα. Το θάνατο του σώματος και το θάνατο της ψυχής. Έπρεπε να έρθει ο Κύριος, ο μη γνούς αμαρτία που δεν γνώριζε ο Κύριος, δεν γνώριζε, ούτε γνώρισε ποτέ την αμαρτία. Είναι ο αναμάρτητος. Εκείνος που δεν βρέθηκε στο στόμα του ούτε ένα τρισεκατομμυριοστό δόλου. Πηγαίνετε εκεί και παρακολουθήστε τον, λέγανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς. Κάντε του ερωτήματα, να τον μπλέξετε, να πέσει σε λόγο παραβατικό και εκεί να τον συλλάβουμε, να τον κατηγορήσουμε, να τον καταδικάσουμε. Και ομολογούσαν αυτοί που πήγαιναν και του κάνανε ερωτήσεις. Πού ομολογούσαν? Σε εκείνους που τους έστελναν.
Λέει, δεν βρήκαμε στο στόμα του τόσο δούλη δόλο, δόλο, που είχε βρέθει δόλος εν το στόματι αυτού. Και ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος σαν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήταν λόγω παν καθαρότητος, παν αγιότητος, Πανάγιος. Ήταν ο Πανάγιος. Λοιπόν, ο Πανάγιος Κύριος, ο Μυγνούς, εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, πήρε το σώμα σαν το δικό μας, χωρίς να έχει αμαρτία καμία, και το οδήγησε στο θάνατο. Και επειδή δεν είχε αμαρτία, ο Θεός μετά του σώματος, μετά του σώματος, μαζί με το σώμα, κατέβηκε εκεί στα σκοτεινά άντρα του Άδη, σκοτεινά δωμάτια, το πούμε έτσι, σκοτεινές σπηλιές, το πούμε έτσι, του Άδη, για να σύρει από εκεί τους απαιώνος, λέει ο Ιερός Υμνογράφος, καθεύδοντας. Προσέξτε τι λέει, τους απαιώνος καθεύδοντας. Τους απαιώνος, δηλαδή εκείνους που από τότε που γίνει ο άνθρωπος, από τους αιώνας των αιώνων πριν, εκάθευδαν, είχαν πεθάνει. Κοιμόντουσαν. Καθεύδω, στα αρχαία ελληνικά, ωραία γλώσσα, σημαίνει κοιμάμαι. Μάνα οδηγούσε στον τάφο το παιδί, η χείρα. Κοιμότανε. Μπαίνει στον αυλικό, στο αυλικού το σπίτι ο κύριος ενός ανακτορικού υπαλλήλου το σπίτι, που είχε την κόρη άρρωστη και είχε πεθάνει. Μην ανησυχείτε, ούγαρα πέθανε, αλλά καθεύει. Κοιμάται. Μα αφού ήταν αυτός ο αρχηγός της ζωής, αυτός είχε δώσει τη ζωή, αυτός είχε αφαιρέσει. Και λέει ο Κύριος, δεν είναι θάνατος, είναι ύπνος. Κατεγέλων αυτού, κατεγέλων. Το κορέδευαν, τι είναι αυτά που λέει. Εμείς μπροστά μας έχουμε ένα κορίτσι που είναι πεθαμένο. Και μας λέει ότι κοιμάται. Είπες, ή θηλυκό γένος, που λέμε η γυναίκα, είπες το κορίτσι, εγύρου, σήκω, σήκω είπε, εγύρου, που λέμε έγερσης, το σήκωμα, εγύρου σήκω πάνω της λέει. Και σηκώθηκε το κορίτσι και ανεκάθισε λέει. Δώτε αυτή σφαγήν, δώστε της να φάει, δείγμα ότι είναι υγιές το κορίτσι. Όχι μόνο το ανέστησε, αλλά δώστε του να φάει. Και κατάλαβα, αφού έφαγε με όρεξη το κορίτσι, ότι το κορίτσι ζει. Πήρε λοιπόν ο Κύριος, όπως και το κορίτσι εκείνο, όπως και το αγόρι της χείρας, στον δρόμο που τον έστησε, από τα χέρια του Άδη ψυχές. Τους απαιώνος καθεύδος. Και την Ανάσταση βλέπουμε στην εικόνα τον Κύριο να βγάζει από το λάκκο από μέσα, από ένα λάκκο σκοτεινό, πεθαμένος. Αυτή είναι η σωματική Ανάσταση. Όταν ο Κύριος αναστέγει το σώμα, είναι σωματική Ανάσταση. Είχε προηγηθεί όμως κάποια αίτια άλλου θανάτου, που φέρνει αμαρτία στην ψυχή. Γιατί των Αγίων τα σώματα αρωματίζουν και δευθύρονται και έρχονται οι έξυπνοι επιστήμονες, όχι οι θεοφοβούμενοι, και λένε άμα ένα σώμα έχει περάσει χρόνια πολλά και είναι άφθαρτο, λένε οι έξυπνοι επιστήμονες, του έχουν βάλει φάρμακα επάνω. Έλα όμως που αρωματίζει
Και άμα είναι θεοούμενος λέει, παιδιά αυτό είναι θαύμα, το σεβόμαστε και το προσκυνάμε. Γιατί είναι του Κυρίου το έργο, δεν είναι του ανθρώπου το έργο. Εκεί μένει άθαρτο το σώμα. Γιατί πάλεψε ο ασθενής άνθρωπος με το διάβολο και με την αμαρτία, μια ζωή ολόκληρο, τα απέβαλε από πάνω το στοιχείο της σκουριάς που φέρνει το σωματικό θάνατο, δεν το έφθυρε, γιατί ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο, μια σκουριά είναι. Έτσι λέει ο Κύριος Χρυσόστομος. Σκουριά που σκουριάζει το έργο, τις κλειδώσεις, τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι και τελειώνουν τα πράγματα. Του Αγίου όμως η σκουριά κατά το θέλημα του Κυρίου φεύγει. Αφθαρτήσας, λέει ο Υμνοδός, αφθαρτήσας, λέει το σώμα, το αφθαρτήσας, αφθαρτισμένη, το έκανε άθαρτο, αναλύωτο, να μην λιώνει, να μην φθήρεται. Αυτό έκανε ο Κύριος μας, όταν πάτησε το θάνατο, θανάτο, θάνατο πατήσας, εδώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο αρχηγός της ζωής και του θανάτου. Εγώ, σε όσους με ακολουθούν, ου μη γεύσονται θανάτου. Δεν θα γευθούν τον θάνατο. Και ας προσέξουμε ότι θάνατο εννοεί ο Κύριος την αιώνια, ου μη γεύσονται θανάτου, εδώ εννοεί την αιώνια ζωή που την κουβαλάμε από τώρα. Δεν την κουβαλάς από τώρα, δεν την είσαι εκεί. Μπορεί να είσαι ασθενής άνθρωπος, αλλά επικαλέσου τον Κύριο και ο Κύριος θα σου δώσει την αιώνια ζωή. Γιατί είναι αιώνια ζωή ο Κύριος. Εγώ είμαι η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Εγώ είμαι η αλήθεια που σου φωτίζω το μυαλό για να καταλάβεις την αλήθεια. Και εγώ είμαι η ζωή που σου έδωσα και ειδική ζωή και πνευματική ζωή. Θανάτου λοιπόν εορτάζομαι νέκρωση, άδου την καθαίρεση. Άρα λοιπόν διπλό το καλό της Αναστάσεως. Πνευματική Ανάσταση και σωματική Ανάσταση. Όλοι μας πεθαίνουμε διπλό θάνατο. Μόνο ο Κύριος πέθανε απλό θάνατο. Γιατί δεν είχε αμαρτία. Αυτό το θάνατο πέθανε ο Κύριος. Πέθανε το θάνατο που μόνος του θέλησε να δεχθεί να γίνει επί του σώματός του. Εκεί όμως δεν πέθανε το σώμα του. Πέθανε σαν άνθρωπος, αλλά πάλι τον ανέστησε τον εαυτό του, πάλι πήρε τη ζωή και την έβαλε σώμα του μέσα. Όταν ακούσεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι θάνατος ψυχής, μη νομίσεις ψυχήν αποθνίσκην, λέει υπάρχει και θάνατος της ψυχής. Όχι, μη νομίσεις ότι πεθαίνει η ψυχή. Αθάνατος γάρεστη η ψυχή είναι, αθάνατη. Θάνατος δε ψυχή, αμαρτία και κόλαση σε αιώνια. Όταν μιλάει η Αγία Γραφή και λέει για θάνατο της ψυχής μας, εννοεί την αμαρτία που κάνει την ψυχή να γίνεται πεθαμένη και την κόλαση την αιώνια στην οποία είσαι σε ένα αιώνιο θάνατο για την ψυχή βεβαίως που δεν πεθαίνει αλλά το ζει. Την κατάσταση, τη φοβερή της ψυχής που ζεις στην κόλαση την αιώνια. Ακούστε, δεν έφτιαξε ο Θεός την κόλαση. Μην έχουμε την εντύπωση ότι είναι τόσο πολύ κακός ο Θεός και να λέμε, μα έφτιαξε την κόλαση για να τυραγίσει το πλάσμα του. Αν προσέχουμε την Αγία Γραφή, λέει ότι πορεύεστε στο πυρ
το εξώτερο, λέει σε αυτούς που αμαρτάνουν, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού, το εξηγήσω, πηγαίνετε εκεί που διαλέξατε στην κόλαση, στο πυρ, το ετοιμασμένο που ετοιμάστηκε, από ποιον, το διαβόλο, από το διάβολο. Ο διάβολος στο ετοίμασε άνθρωπε, το πυρ, το εξώτερο, την κατάσταση εκείνη που θα ζει η ψυχή του αμαρτωλού, που θα τερανείται αιώνια, την έφτιαξε ο διάβολος, το ετοιμασμένο, το διάβολο. Ετοιμάστηκε από το διάβολο και τους δορυφόρους του, διαβόλους. Δεν την έφτιαξε ο Κύριος. Να το καταλάβω για το πράγμα, δεν είναι κακός ο Θεός. Σας είπα προηγουμένως ότι όπως είναι η πινακίδα στον δρόμο που προφυλάει τον οδηγό να μην σκοτωθεί, έτσι είναι και η εντολή του Κυρίου. Σου λέει, μη το κάνεις αυτό, γιατί θα πεθάνεις ψυχικά. Εγώ από αγάπη στο λέω για να σε προλάβω. Προληπτικός είναι ο λόγος. Δεν είναι απειλητικός ο λόγος. Δεν είναι απειλή. Γιατί ο Κύριος δεν απειλεί. Αγαπάει ο Κύριος. Αυτό είναι όλο αγάπη. Για να σου λέει κόλαση αιώνιο και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να σε κάνει να καταλάβεις να αλλάξεις δρόμο. Να πας εκεί που πρέπει. Να το νιώσεις ότι ξέρεις να σκουνήσει λιγάκι, να μην πας από εκεί που εσύ θέλεις και θα σκοτωθείς. Θα πας εκεί που υπάρχει ζωή. Ζωή αιώνια. Επαναλαμβάνω, του Κυρίου ο λόγος που φαίνεται φαινομενικά. Κύριε Σταμάτη, έτσι είναι. Έτσι. Φαινομενικά. Φαίνεται σαν απειλή. Ουσιαστικά είναι αγάπη. Σου λέει, έλα εδώ που είμαι εγώ. Έλα εδώ παιδάκι μου, λέει η μάνα στο παιδάκι. Εκεί θα πέσει και θα χτυπήσει. Ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι. Μην πες και χτυπήσεις, σπάσεις τα μούδρα σου. Αυτό το νόημα έχει. Να το ξέρουμε να απαντάμε και σε αυτούς που λένε έφτιαξε την κόλαση ο Θεός. Ο διάβολος την έφτιαξε που στην εγώ σε μέσα εδώ στο εαυτό σου, τη δέχτηκες και ταράζεσαι και φωνάζεις και ουρλιάζεις και δεν αγαπάς κανέναν και δεν σε χωράει τόπος. Αυτή είναι η κόλαση που τη ζεις από τώρα. Να το καταλάβουμε. Τη ζεις για τα καλά. Αυτός είναι ο θάνατος της ψυχής. Αυτός είναι. Ενώ η ζωή στο Χριστό κοντά είναι ζωή αιώνια. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, το λέει και ο Κύριος, φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων ψυχήν και σώμα απολέσε εν γέννη. Το προσέχουμε, του Κυρίου είναι ο λόγος αυτός. Να φοβόσαστε περισσότερο των δυνάμενων, να φοβόσαστε περισσότερο των δυνάμενων, εκείνων που μπορεί, το διάβολο δηλαδή, και ψυχή και σώμα απολέσε. Και την ψυχή πρώτα και το σώμα να σας οδηγήσει στην καταστροφή, στην κόλαση. Αυτό να φοβόσαστε. Το δε, αλλά εκείνο που έλεγα, όπερ έλεγον εφημών διπλούς θάνατος. Όπως έχουμε διπλό θάνατο, έχουμε και διπλή ανάσταση. Διπλή ανάσταση. Περιμένω να γίνει. Σε μας διπλή ανάσταση. Η ανάσταση που θα πει, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, εκεί στο όραμα που είδε να σηκώνονται τα οστά, τα ξηρά, τα γυμνά. Ακούτε λόγο Κυρίου. Τα κενωθήκανε τα όστα. Δεύτερη φορά. Τα όστα τα ξηρά, ακούτε λόγο Κυρίου, πήραν σώμα και σάρκα. Και τρίτη φορά και νεύρα. Και τρίτη φορά και ψυχή. Τύπος τριστριημένου Κυρίου Ταφής και Αναστάσεως. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι πρώτης Αναστάσεως μας αξίωσε ο Κύριος να ζήσουμε κατά ένα μυστηριακό τρόπο. Μυστηριακό. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το πράγμα εδώ που έχουμε
αυτό εδώ. Δεν μπορεί με κανένα τρόπο, δεν μπορεί το μυαλό μας με κανένα τρόπο να κατανοήσουμε εκείνα που διδασκόμαστε γύρω από την πίστη. Αδυνατεί εντελώς να κατανοήσει το πιστεύω μας, όπως το λέει το Ευαγγέλιο, δεν το κατανοήσει. Μα, όμως, με έναν τρόπο μυστηριακό, επιτρέπει ο Θεός, παραχωρεί με τη χάρη Του και το ζει η ψυχή. Το ζει η ψυχή. Αυτή μεταφέρει το μήνυμα και του και λέει στο μυαλό, «Ε, μην κουνιέσαι, είναι παρόν ο Κύριος μέσα. Αυτός ο Κύριος θα σου χαριτώσει το μυαλό και θα πει, Κύριε, ζεις πράγματι. Όμως, μη κουνάς το μυαλό σου και πεις, στοπ, δεν μπορώ να τα καταλάβω, τα πετάω. Μα δεν μπορώ να καταλάβεις. Θα παρακαλέσεις να περάσει ο Κύριος και δόξα τω Θεώ, μας χαρίζει μία ανάσταση προηγουμένως. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, με το βάπτισμα που παίρνουμε, που μας παίρνει ο ιερέας, μικρά παιδιά ή και μεγάλη ακόμα που βαπτίζονταν σε μεγάλα βαπτιστήρια, δεν ήταν η κολυμβήθρα που έχουμε τώρα, το παλιά μας βαπτίζονταν και μεγάλη. Υπήρχαν φτιαγμένα μέσα στη γη βαπτιστήρια μεγάλα, μπαίνανε μέσα και χώνονταν στο νερό μέσα. Λέει, γίνεται αυτό, είναι ένα είδος όταν μπαίνεις ολόκληρο μέσα στο νερό, ταφείς, θάπτεσαι. Και αυτό λέει, συνετάφημεν το Χριστό, μέσα στον Απόστολο που διαβάζεται στη βάπτιση του κάθε ενός από εμάς, την ώρα λέει που μπαίνουμε μέσα, θαυτόμαστε μαζί με τον Χριστό. Τρεις φορές μας βυθίζει, δείχνει την τριήμερη ταφή του Κυρίου. Και τρεις φορές μας βγάζει την τριήμερη ανάσταση του Κυρίου. Και λέει, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημε, Χριστόν ενεδύθημε. Ντυθήκαμε το Χριστό, που είναι η Ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Είναι ο Κύριος η Ανάσταση μας, είναι η ζωή μας, είναι το φως μας. Αλλά, κοιτάξτε, η Ανάσταση είναι το τέλος. Και τότε που θα γίνει δεύτερη παρουσία και θα αναστηθούν τα σώματα, το τέλος του κόσμου είναι. Και εδώ ο Κύριος μας πέρασε στάδια με το σώμα του ανθρώπινου παθημάτων. Στάδια βασανιστηρίων, στάδια ταπεινώσεως, στάδια εξευτελισμού, στάδια που έχει σε αίμα, σωματικά όλα αυτά. Και λέει, στενός είναι ο δρόμος, να τον, με βλέπετε, αυτός είναι ο δρόμος σας. Μη διαμαρτύρεστε άμα σας τύχει κάτι σαν αυτά που βλέπετε σε μένα, που περνάω πριν ανέβω στο Σταυρό και τώρα ανέβω στο Σταυρό, χωρίς το προηγούμενο των παθημάτων δεν έχουμε το τέλος της Αναστάσεως. Η Ανάσταση είναι το στεφάνωμα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα εκατομμύρια των μαρτύρων, τα εκατομμύρια των μαρτύρων, δεν μπορούμε να φανταστούμε, δεν χωράει στη λογική μας με κανέναν τρόπο, πως μωρά παιδιά που ψέλιζαν το μαμά και το μπαμπά, αποκτούσαν το στέρνος, τη δύναμη στην ψυχή και των λόγων τέλειων από το στόμα, προηγουμένως ψέλιζαν
Δηλαδή έλεγα με δυσκολία, μα και μπαμπά, πώς αυτό το σημείο να πούνε, είμαι και εγώ χριστιανός και μένα στο μαρτύριο. Αυτά δεν χωράνε στο μυαλό. Πώς αδιανόητα βασανιστήρια υπέσαν όλοι οι μάρτυρες όλων των εποχών. Αίματα ολόκληρα χυθήκανε, ποτάμια ολόκληρα αιμάτων χυθήκανε για να στηθεί και να ριζώσει το δέντρο, το ουράνιο που λέγεται εκκλησία. Όσο και αν θέλουν την εκκλησία να την χτυπήσουν, όσο και να βρεθούν σκάνδαλα μέσα στην εκκλησία, σκάνδαλα, και από εμάς και από τους ιερείς και από παντού, όπου και αν είναι, υπάρχουν και οι Άγιοι της, και οι Άγιοι ιερείς και οι Άγιοι πιστοί, όσο και αν βρεθούν και να φαίνεται η εκκλησία ότι κουνιέται εκ θεμελίων, λέει ο Πλήρως Χρυσόστομος, κλειδονίζεται το σκάφος της εκκλησίας, το κλειδονίζεται, κλείδωνας, είναι η τρικυμία η μεγάλη, που περιμένεις μόλις βρεις την τρικυμία τη μεγάλη που δεν γίνεται πιο μεγάλη να υπάρχει, λες τώρα φουντάρω. Όταν βλέπεις λέει, το σκάφος εκκλησίας να κλειδονίζεται και το βλέπεις έτοιμο να βυθιστεί, όχι, η εκκλησία δεν κλειδονίζεται λέει, αλλά δεν βυθίζεται. Περνάει από τον κλείδωνα και μετά από τον κλείδωνα από μέσα, από την ταλαιπωρία, ο Στέφανος, τα στεφάνια. Και το δικαιολογεί ο Χρυσόστομος. Δεν τα δίνει τα στεφάνια ο Κύριος μας, δηλαδή την Αθανασία, την Ανάσταση, αυτό είναι το στεφάνι. Δεν τη δίνει τώρα σε εμάς. Δεν αντέχει αυτό το κουφάρι. Αυτό εδώ δεν αντέχει το βραβείο του ουρανού. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ βαρύ, δεν το σηκώνει με κανένα τρόπο το βραβείο εκείνο. Γι' αυτό άφησε λέει εδώ να περάσουμε και κάτι, ώστε να πούμε Κύριε τόσο μπόρεσα, δώσε μου τώρα σε παρακαλώ, σαν τον Αποστόλο Παύλο. Εγώ αγωνίστηκα, πέρασα και πήρα τα δικά σου στίγματα, τις δικές σου πληγές Χριστέ μου, το λέει, εγώ τα στίγματα του Κυρίου βαστάζω, τα υπέστην όλα εκείνα, τώρα να μου δώσεις εκείνο που είπες, το στεφάνωμα, το στεφάνωμα. Λέγει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, οι Άγιοι, όπως και ο Άγιος Ιωάννης, γιορτάζει αύριο, θεολόγος. Yeah. Δεν χωράει, άμα βάλουμε λίγο το μυαλωδάκι να λειτουργήσει, το μυαλωδάκι να λειτουργήσει. Ψαράς, αγράμματος, πέρα για πέρα. Αγράμματος. Αυτό που ήξερε να πιένει τα ψάρια, να τα πηγαίνει στην αγορά, να βγάζει το μεροκάματο. Τίποτα άλλο παραπάνω δεν ήξερε. Να βγάζει το μεροκάματο για να ζήσει στο σπιτάκι του ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ας πάρουν το Ευαγγέλιο του να καταλάβουν αυτός ο ψαράς μόνος του το έγραψε αυτό, του πήγαινε το μυαλό ποτέ να γράψει τέτοιο πράγμα, να γράψει το τέταρτο Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος και τα λοιπά. Πού πήγαινε στο μυαλό του Άγιο Άγιο να λέει εν αρχή είναι ο Λόγος με κεφαλαία γράμματα, είναι ο Κύριος. Λέει εν αρχή, δηλαδή πριν γίνει ο κόσμος, στην αρχή υπήρχε. Και ο Λόγος λέει, ο Κύριος Χριστός, ήταν κοντά στο Θεό, στον Πατέρα του. Πριν ήταν ο ψαράς, ο αυτός ο ταπεινός ψαράς της Γαλιλαίας που ψάρευε και πήγαινε και έδινε τα ψαράκια να ζήσουν οι υπόλοιποι άνθρωποι της φτωχολογίας, να ζήσει και αυτός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτός σκηνή στην οποία, πώς έχουμε το θέατρο,
και έχει τη σκηνή και μιλάει ο ηθοποιός, σκηνή του είχε τον ουρανό. Τον ουρανό από εκεί πρόβαλε και θέατρο όλη τη γη. Όλη η γη δεν το γνωρίζει. Και όπως λέει ένας πατέρας σύγχρονος αγιορείτης που έχει φάει τη ζωή του με το κουτάλι μέσα στη μελέτη και στην προσευχή, λέει θα ακουστεί και θα κηρυχτεί πρώτα το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, όπως το λέει ο Κύριος, σε όλη την κτήση. Θα ακουστεί όπως ακούγεται τώρα εδώ μέσα. Και μετά, αφού η οικουμένη ολόκληρη θα έχει γνώση του Κυρίου, δεν υπάρχουν άνθρωποι αγνοούντες, μετά και αφού οι Τούρκοι θα γίνουν τρία κομμάτια, όπως λέει ο Σκοπάνος ο Τελός, τρία κομμάτια. Ένα θα το φάει το λεπίδι, ένα θα πάει λέει από εκεί που ήρθε Τουρκιστάν και ένα θα γίνουν χριστιανοί. Θα ακουστούνε, θα ακουστεί ο λόγος του Κυρίου, θα αλλάξει πάλι το πρόσωπο της γης και ειδού ο νυμφίος έρχεται για να παραλάβει τις ανεστημένες ψυχές των πιστών. Ζούμε για αυτή τη μεγάλη δόξα. Εδώ δεν καταλαβαίνετε, εδώ θα προσπαθήσουμε να τη βάλουμε. Με τη μελέτη, με την προσευχή και με τη Θεία Ευχαριστία. Διαβάζω λίγο από το χθεσινό κομμάτι που ακούσαμε, το χρονιάζει ο Ιωσής Χρυσόστομος, για την Ολυβήθρα της Βηθεσδά που κατέβαινε κάθε χρόνο άγγελος και από τους αρρώστους που ήσαν εκεί στον τόπο μπροστά, όποιος προλάβαινε να μπει μέσα γινόταν καλά. Λέει, κατέβαινε άγγελος τίνιν εις την Κολυβήθρα και τάρασε το είδωλο, το ανακάτευε σαν εκείνο που κάνει παπάς. Βάζει το χέρι μέσα στο νερό, την ώρα που πάει αυτή, πριν βαφτίσει το παιδί, και λέει: συντριβή το σαν υπό τη σημείωση του τιμίου σταυρού σου. Πάσε εναντίον δύναμη. Το σταυρώνει και βάζει το χέρι μέσα και κουνάει το νερό για να φύγουν, λέει, οι ενάντιες δυνάμεις. Κατέβαινε λοιπόν ο άγγελος και τάρασε το είδωλο. Και εις και ένας εθεραπεύετο. Γινότανε καλά. Τώρα όμως, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κατήρθεν ο τον αγγέλο δεσπότης. Τώρα δεν κατέβηκε ένας άγγελος στην Κολυβήθρα της Βηθεσδά. Κατέφυγε ο Κύριος των Αγγέλων, ο δεσπότης των Αγγέλων, στη γη, εις τον Ιορδάνη και τάραξε το είδωρο, το τάραξε, ο Κύριος το τάραξε το νερό και την οικουμένη άπασαν εθεράπευσε και όλη την οικουμένη τη γιάτρεψε, ο Κύριος μας. Δια τούτο εκεί, μεν, μετά τον πρώτον, ο δεύτερος κατερθών, λέει στην Κολυβήθρα του Βηθεσδά, ένας μόνο. Ο δεύτερος δεν γινόταν καλά. Ιουδαίης γάρε δίδωτο η χάρη της ασθενέζη, της πτωχής. Λέει, εκεί η άρρωστη, η φτωχή, ένας μόνο γινόταν καλά. Εδώ, σε εμάς την Εκκλησία, μετά τον πρώτον ο δεύτερος και μετά το δεύτερο ο τρίτος και μετά το τρίτο ο τέταρτος, 10, 20, 100 μύρια εκατομμύρια όσους και να βάζει στην Κολυβήθρα που ο Κύριος όρισε να μπαίνουν και να βαπτίζονται, όλοι γιατρεύονται. Δεν μένει κανένας εγκάτρευτος. Όλοι γιατρεύονται. Γίνονται καλά. Είναι ο Αναστάς εκ νεκρών Κύριος που δίνει αυτή τη χάρη και τη δύναμη και την ίαση. Δεν δαπανάται η δωρεά. Η δωρεά που άφησε ο Κύριος στην Εκκλησία όταν έφυγε από τον κόσμο είναι αδαπάνητη. Δεν ξοδεύεται.
όσο περισσότερο συμμετέχουν στη δωρεά του Κυρίου, τόσο πολλαπλασιάζει η δωρεά. Πάρε ένα κεράκι εκεί πέρα, βάλε, άλαψε, ανάβει το ένα, ανάβει το άλλο, δεν χαλάει το φως εκείνο που ανάβει το πρώτο, πολλαπλασιάζει η δωρεά. Πολλαπλασιάζει η δωρεά. Γι' αυτό λέει, σπέρνουμε στη γη ένα σποράκι και βγαίνει στάξη ολόκληρο με πολλούς σπόρους. Το μυστήριο αυτό βιώνεται, αδέλφια μου, βιώνεται. Εδώ. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι, να έχουμε δυναμίες, αλλά καταλαβαίνουμε και λέμε, Κώστα, αμάρτησες, ζήτα συγγνώμη, έχει τη χάρη του Θεού, πάλι φυτεύεται ο παράδεισος. Έτσι λέει ο Κύριος. Είναι το έλεος του μεγάλο. Και το φωνάζει η Εκκλησία. Το φωνάζει. Το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Το δικό σου έλεος και η δική σου αγάπη μας κυνηγάει, μας καταδιώκει από πίσω όλες τις ημέρες της ζωής μας. Και προσπαθεί αυτό η αγάπη του Κυρίου να βρει την πιο κατάλληλη στιγμή να πει εδώ έλα, έλα μαζί μου τώρα. Δεν υπάρχει απελπισία εδώ. Εδώ δεν υπάρχει τελειωμός στη χάρη του Θεού. Εδώ είναι άφθονη χάρη. Την Ανάσταση, το λέω και ο Χρυσόστομο, το βρήκα εδώ μέσα που το διάβαζα, τη γιορτάζουμε 7 ημέρες. Όλη η εβδομάδα από την Ανάσταση μέχρι την Κυριακή του Θωμά υπολογίζεται σαν μία ημέρα. Μία αναστάσιμη ημέρα. Γι' αυτό τρως το βράδυ κρέας, πας στην επόμενη κοινωνάση. Μία εβδομάδα ολόκληρη, 7 ημέρες. Είναι μία ημέρα αναστάσιμη. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τα χρόνια από τα δικά του ο γάμος στον κόσμο που γινόταν γάμοι, τώρα δεν γίνονται δυστυχώς, έλεγε ο ιερέας εδώ σχολιάσουμε και αυτό, ότι 70 γάμοι γίνανε στη Δημαρχία, εδώ κανένας, στην Εκκλησία. Σημειώστε το καλά. Δεν έχουμε να φάμε. Σημειώστε το καλά, 70 γάμοι. Βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι και πάνε και κάνουν το γάμο, λέει, γιατί είναι έγκυος η κοπέλα για να νομιμοποιηθεί το παιδί. Τότε που ήταν απλοί άνθρωποι και υπολόγιζαν τον νόμο του Θεού, σπάνια να βρισκόταν και πάλι τρεπόταν να κινηθεί να βγει έξω. Τώρα χάθηκε η εδός, χάθηκε ο σεβασμός, χάθηκε η αξιοπρέπεια. Σου λέει, είναι μόδα. Τι μόδα θα φάμε στο κεφάλι. Δεν θυμάστε τι μόδα στο κεφάλι. Λοιπόν, κράταγε ο γάμος, την εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου, το γράφει εδώ μέσα, 7 ημέρες. Και ξέρετε πως λεγότανε ο θάλαμος, το δωμάτιο, που μένανε οι νιόνυφοι, το όνομα του ο λεγότανε Παστάς, δηλαδή νηφικός θάλαμος, ο θάλαμος του νηφίου. Εκεί γιόρταζαν επί 7 ημέρες το μεγάλο μυστήριο του γάμου. Και η Εκκλησία μας λέει, για να μας οδηγήσει στο θάλαμο της Αναστάσεως, γιορτάζει 7 ημέρες την Ανάσταση. Είναι από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχει δει η ανθρωπότητα. Πουθενά δεν θα βρούμε Ανάσταση, μόνο στον χριστιανισμό μέσα. Πουθενά άλλο. Τόσο μεγάλο δώρο στον άνθρωπο δεν θα γίνει ποτέ και ούτε θα γίνει απαλού, παρά μόνο τον Κύριο. Ζούμε λοιπόν την Ανάσταση του Κυρίου, πρέπει να, γιατί όχι μόνο μια μέρα, το λέω και με το πράγμα και τελειώνω, δεν βιώνεται ούτε μια μέρα, ούτε μια εβδομάδα η Ανάσταση. Όσο ζούμε και υπάρχουμε. Όσο ζούμε και υπάρχουμε, το Χριστός Ανέστη είναι εδώ. Όταν κάνουμε την προσπάθεια, πέφτουμε μεν, αλλά σηκωνόμαστε κατά το λόγο του Κυρίου, γιατί έτσι λέει ο Κύριος, έπεσε, σήκω επάνω. Μια μορφή αναστάσεως είναι αυτή. Σήκω, αναστήσω. Αυτό είναι το πέφτω και σηκώνομαι. Πέφτω στην αμαρτία, σηκώνομαι, ανασταίνομαι. Αυτή είναι η πορεία της ζωής του ανθρώπου. Άμα δεν πέφταμε, θα είχαμε περάσει τον νεοσφόρο Βασίλη. Άμα δεν πέφταμε. Γιατί θα λέγαμε τώρα είμαστε οι καλύτεροι άγιοι του κόσμου. Όταν όμως πέφτεις στην αμαρτία,
Γιατί είσαι άνθρωπος όμως λες και σηκώνεσαι. Την ώρα πέφτεις λες τι είχα, ωμωρέ το έχασα. Άντε προσπάθεια να το ξαναποκτήσω πάλι. Και θα πω το παράδειγμα και θα τελειώσω. Αν μας είχε δώσει ο Κύριος την Ανάσταση χωρίς κόπο, θα κάναμε αυτό που κάνει, που κάνουν και το λέει και ο λαός, το προσέχετε, τα βρήκε έτοιμα και τα έκανε να. Ουσήφιν έτσι, έτσι, έτσι είναι. Ενώ εκείνος που δεν έχει παλεύει να φάει, να κάνει κάτι και στο τέλος κάνει κάτι και λέμε το είδες αυτό, ναι, πρόκοψε, αγωνίστηκε και πρόκοψε. Τώρα θα βρήκε έτοιμα και τα έκανε να. Λοιπόν, κύριε Άντρας. Αγωνίστηκε έτοιμα, έλεγε ο Μπαρμπατός. Αγωνίστηκα τα. Τα έτοιμα είναι εύκολα τι είναι. Ο Κύριος λοιπόν τα έτοιμα ξέρει ότι θα τα κάνουμε να και λέει θα αγωνιστείς για να κάνεις. Αν δεν αγωνιστείς δεν θα κάνεις. Καλή Ανάσταση λοιπόν στην ψυχή μας. Αμήν. Αμήν. Χριστός Ανέστη Να είμαστε καλά, την άλλη Δευτέρα από εδώ μέχρι. Να είμαστε καλά. Ναι, ο Θεός να δώσει. Και όποιος προλάβει να πάει εκεί, μας είπε το Ευαγγέλιο, να μας τα πει. Ποιος να πάει εκεί.